Εμείς σαν σύλλογος, επειδή υποχθήκαμε να πούμε λόγια και από πράξεις τίποτα, πήραμε απόφαση στο Δουσού μετά από χρόνια να συμμετέχουμε σε τέτοιου είδους κινητοποιήσεις που διοργανώνουν σωματεία και φορείς. Πραγματικά ποσοτήρες και υποσχέσεις χορτάσαμε και δουλειά δεν κάναμε. Ό,τι κερδίσαμε, το κερδίσαμε τους αγώνες μας και γι' αυτό είμαστε σήμερα εδώ. Να κάνουμε αυτό δηλαδή που λέει και ανακοίνωση. Να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα. Απαιτούμε αντιπλημμυρικά έργα. Δεν είναι δυνατόν κάθε φορά που βρέχει η Λαθρέα να γίνεται παραθαλάσσια περιοχή. Να φοβόμαστε όχι μόνο να βγούμε από τα σπίτια μας, μην μας πάρει το ρέμα που έρχεται από την Καραμανλή, αλλά να φοβόμαστε και να μείνουμε μέσα σε αυτά. Μην πνιγούμε ζωντανοί. Πάροδος Πανδώρας, μετεώρου, είναι στενάκια που πλημμυρίζουν σε κάθε βροχή. Απαιτούμε αθλητικές εγκαταστάσεις, πλατείες και παιδικές χαρές. Στην περιοχή μας έχουν χαρακτηριστεί δημοτικά οικόπεδα ότι θα γίνουν πολιτιστικά κέντρα στο Παναγιάς Μυροβλήτησας, δημοτικά κολυμπητήρια, στην Πυργίου και μείνατε στα λόγια. Η πραγματικότητα είναι ότι η μόνη παιδική χαρά σε όλη τη Λαθέα είναι μία, έχει δύο κούνιες. Χώροι άθλησης για τα παιδιά είναι ένα ερυπωμένο, ξεχαρβαλωμένο γήπεδο μπάσκετ, το οποίο μάλιστα από ό,τι ακούσαμε ετοιμάζονται και να το κλείσουν. Απαιτούμε μαζί με το κλείσιμο του καρκίνου της κομματερής, που πολύ σωστά βάζουμε σαν αίτημα, να ξυλωθεί και ο καρκίνος των κεραίων κινητής τηλεφωνίας, που βρίσκονται και δίπλα σε δημοτικά σχολεία. Για παράδειγμα, σπίτι στο 15ο Δημοτικό. Το έχουν καλύψει κιόλας, νομίζω ότι το καταλάβουμε. Απαιτούμε να υπάρχει σύγχρονο και φθηνό δίκτυο κοινωνιών που να συνδέει την περιοχή μας με το κέντρο της Αθήνας. Απαιτούμε να γίνεται σεισμικός έλεγχος σε όλα τα δημοτικά κτίρια και ιδιαίτερα στα σχολεία. Στην περιοχή μας βρίσκεται το πρώτο ΠΑΛ. Όποιος τώρα έχει περάσει ή μένει κοντά και έχει δει τέλος πάντων, καταλαβαίνει για τι πράγμα μιλάμε. Συγγνώμη. Άθλια κατάσταση. Κάθε μέρα καθηγητές και μαθητές με την ψυχή στο στόμα να παίρνουν για μάθημα, ελπίζοντας να μην τους πλακώσει κανένας ύφος. Είμαστε εμείς που τα ζούμε αυτά καθημερινά και είναι και αυτοί που αρχίζουν τα μεγάλα λόγια, νομίζω θα μας κοροϊδέψουν με τα μούτρα μας. Για αυτούς, τα έργα προς όφελος του λαού είναι χασούρα κέρδους. Πετάνε τον μπαλάκι της ευθύνης ο ένας τον άλλον, από δημοτικές αρχές σε περιφέρεια, από περιφέρεια σε κυβέρνηση. Ευθύνη όμως έχουν όλοι τους. Όλοι αυτοί που προτεραιότητα βάζουν το κέρδος από τις ίδιες τις ζωές μας. Φτάνει πια. Γυρίζουμε την πλάτη σε αυτούς που μας ταχύζουν τη ζωή. Και μένουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Και έχουμε τη δύναμη. Γιατί αυτοί είναι λίγοι και εμείς είμαστε πολλοί. Καλή συνέχεια.